Τώρα, κυρίες και κύριοι, το κύκλωμα της καρδίτσας φαίνεται πως είχε απλώσει τα δίχτυα του και στην Κοζάνη με μία νοσηλεύτρια, η οποία, Μίλτο Σακελάρη, δήλωνε αρνήτρια στον εμβολιασμό, αλλά τελικά βρέθηκε με ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού. Περί τίνος πρόκειται και πώς συνδέονται οι δύο υποθέσεις? Η συγκεκριμένη γυναίκα, Εύα, φαίνεται πως είχε νοσήσει στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Πέρασε το εξάμεινο, έπρεπε να κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Και τι έκανε? Προσκόμισε πιστοποιητικό εμβολιασμού από το κέντρο υγείας Παλαμά. Φυσικά, να πούμε πως η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια εργάζεται στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη έρευνα, είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα, τόσο για την ίδια, για να διαπιστωθεί δηλαδή αν το πιστοποιητικό που έχει προσκομίσει είναι κανονικό, αν δηλαδή έχει κάνει, όντως, έχει κάνει το εμβόλιο ή όχι. Και να πούμε πως σύμφωνα με τα όσα μας επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων τόσο στο νοσοκομείο Κοζάνης όπως επίσης και στα κέντρα υγείας, υπάρχουν ακόμη δύο άτομα τα οποία ερευνώνται. Μιλάμε για ακόμη μια νοσηλεύτρια σε κέντρο υγείας και έναν γιατρό ουρολόγο, και αυτό σε κέντρο υγείας. Τι έχει συμβεί με αυτούς? Φαίνεται πως έχουν προσκομίσει πιστοποιητικά εμβολιασμού από κέντρα υγείας, ενώ θα μπορούσαν να έχουν κάνει το εμβόλιο στο νοσοκομείο της πόλης.